Καλημέρα κύριε Πρέσβη. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές του 984. Κύριε Πρέσβη, θέλω πριν από οτιδήποτε, επειδή σήμερα θα τα πούμε λίγο συνοπτικά, είναι τελευταία εκπομπή. Σας ευχαριστώ για την τιμή που με καλέσατε στην τελευταία σας εκπομπή. Δική μας είναι, αλλά ακούστε εδώ, είχαμε προηγουμένως έναν εξαίρετο νομικό, διδάκτορα νομικής, ο οποίος παρουσίασε τη διδακτορική διατριβή του, η οποία πήρε και άριστα στη νομική σχολή του Αμβούργου, και ο άνθρωπος είπε ότι νομικά, αφού το δίκαιο της θάλασσας είναι ενωσιακό πια δίκαιο, πρωτογενές, θα έπρεπε η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο, με ένα συνυποσχετικό, να πάνε για οριοθέτηση ξεκινώντας από τις αλλιευτικές ζώνες, αφού και εμείς ορίσουμε σημεία βάσης, κλείσιμο κόλπων κτλ. Και οριοθέτησε ΑΟΣ. Μια χαρά, το απέδειξε με ντοκουμέντα. Τον ρωτήσαμε, τα έχεις πει αυτά στο πολιτικό σύστημα? Λέει ναι, και καμία απάντηση. Και αυτή η διδακτορική διατριβή είναι ένα χρόνο πίσω. Άρα δεν είναι πολιτική βούληση. Σαφέστατα, κύριε Σαχίνη. Η διατριβή του κυρίου Ανθρακέα δείχνει τι θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα και η Κύπρος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί να πολιτεύονται με όρους Γεωργούλη και Καϊλή, οι ευρωβουλευτές θα μπορούσαν να καταθέτουν ερωτήσεις, για να πούμε δηλαδή κάποια θετικά πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν, θα μπορούσαν να πιέζουν τα όργανα, θα μπορούσαν να πιέζουν πολύ περισσότερο τις κυβερνήσεις τους. Όμως, η βούληση της ελληνικής κυβέρνησης, και δεν στέκομαι στη βούληση της κυπριακής κυβέρνησης, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε, είναι εντελώς διαφορετικό. Οι Κύπροι πολλά θα θέλανε, αλλά η Αθήνα τους απογοητεύει μονίμως. Η βούληση της ελληνικής κυβέρνησης δεν είναι αυτή. Η βούληση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να φτιάξει μια συμφωνία με τις ΗΠΑ που να αφορά την κατανομή των θαλασσίων ζωνών, όπως λέει κατ' επανάληψη ο Πρωθυπουργός, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, ώστε να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις κατά βάση αμερικανικές πολυεθνικές, ως χώρος, ως ενιαίος χώρος, και θα πληρώνουν στα παράκτια κράτη ένα ποσοστό ανάλογα που θα προσδιοριστεί και το οποίο θα είναι ανάλογα με τον πληθυσμό τους, το επίπεδο ανάπτυξής τους, και όχι τα τυπικά royalties τα οποία πληρώνουν οι πολυεθνικές στο Μεξικό, στη Βενεζουέλα, στη Λιβύη, παντού δηλαδή στα παράκτια κράτη εντός αποκλειστικής οικονομικής ζώνης των οποίων επιχειρούν. Είναι μια νίκη για τους Αμερικανούς, διότι αφενός έχει πολύ χρήμα, ξοδεύουν πολύ λιγότερο οι πολυεθνικές τους δίνοντας ποσοστά και καταθέτοντάς τα σε ένα ταμείο το οποίο θα το βρούμε αργότερα μετά από 20-30 χρόνια, ιδίως για την περίπτωση της Κύπρου, και από την άλλη μεριά παρακάμπτει όλα τα ζητήματα που απειλούν τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, εδώ είναι το ζήτημα που ο κύριος Ανθρακέας, νέος άνθρωπος, δεν καταλαβαίνει. Δεν έχουν τη βούληση. Είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα εργοστάσιο καπνίσματος και να τους λες ότι έχεις βρει μια θαυματουργή μέθοδο απεξάρτησης των καπνιστών από το τσιγάρο. Σε θέλουν. Έχουν αντίθετα συμφέροντα. Και είναι κάτι το οποίο αυτό, αν δεν το συνειδητοποιήσουν οι ακροατές, αν δεν το συνειδητοποιήσουν όλοι όσοι μας ακούν, ότι δεν εναπόκειται σε κάποιους μηχανισμούς του Υπουργείου Εξωτερικών, τους οποίους γνωρίζω πολύ καλά και γνωρίζω πόσο απρόσωποι είναι και πόσο αντικείμενο, μάλλον υποκείμενα συναλλαγής γίνονται οι διάφοροι διπλωμάτες που καλούνται να χειριστούν τέτοιες υποθέσεις. Εάν λοιπόν ο κόσμος δεν πάρει την κατάσταση στα χέρια του και αν δεν απαιτήσει με τη βοήθεια της κυπριακής κυβέρνησης και στηρίζοντας την κυπριακή κυβέρνηση συγκεκριμένα πράγματα, τότε το ελληνικό πολιτικό σύστημα και παρασύστημα, το ΕΛΙΑΜΕΠ, θα έχουν μια εύκολη επιτυχία. Έτσι θεωρούν. Είναι ο σχεδιασμός τους. Τώρα αν θα τους βγει, εγώ έχω τις επιφυλάξεις. Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα. Εδώ από το πρωί άρχισε κι άλλο μασάζ. Το πρωί, στο Sky, μας λέγανε πόσο πίσω πήγε που δεν επιλέξαν οι Κύπροι τη λύση του σχεδίου Ανάν. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, καλά, εδώ είναι, ακούστε, είναι συνολικό. Και όταν εσείς την περασμένη Παρασκευή είπατε ότι εμείς μαλώσαμε τους Κυπρίους και τους είπαμε ξεχάστε τα πολλά-πολλά, κάποιοι είπαν το λέτε τραβηγμένα. Τώρα τρεις μέρες βλέπω εδώ ρεπορτάζ. Το λέμε τραβηγμένα. Εγώ λέω για τους τηλεθεατές σας
ότι όποιος διαβάσει τις οδηγίες που έδωσε ο κύριος Κόμπος, ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών, στους ανά τον κόσμο πρέσβεις τους και δει στην πρέσβεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όποιος διαβάσει τις οδηγίες θα εκπλαγεί, διότι ακόμη και στη διπλωματική διάλεκτο τόσο ειλικρινή τηλεγραφήματα σπάνια βρίσκει κανείς. Ο κύριος Κόμπος έθεσε ως προϋπόθεση για τον συντονισμό που απέτησε ο κύριος Γεραπετρίτης την έγκαιρη ενημέρωση. Διότι βέβαια τι να συντονιστεί η Ελλάδα, η Κυπριακή Δημοκρατία με την Ελλάδα, όταν η Ελλάδα έρχεται για τις ανακοινώνει ότι στο ΝΑΤΟ απεφάσισε η Ελλάδα να αναφέρεται εφ' εξής σε όλους τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς της Συμμαχίας η Κύπρος με συνιστώσεις. Που είναι το κατεξοχήν αμφισβητούμενο κράτος. Έτσι, κανείς δεν αμφισβητεί την ύπαρξη της Τουρκίας και, εν πάση περιπτώσει, πλην της Τουρκίας δεν αμφισβητούν και την ύπαρξη της Ελλάδος οι υπόλοιποι σύμμαχοι. Άρα για την Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα θέμα τι άποψη έχουν αρκετοί από τους Ευρωπαίους. Συνεπώς, πήγε ο κύριος Γεραπετρίτης, τους ανακοίνωσε ότι αυτό έχει και τους κάλεσε να κάνουν ερωτήσεις και να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους για το τι θα κάνουν στο Κυπριακό με την ελληνική κυβέρνηση. Απέτησε συντονισμό και του απάντησε ο κύριος Κόμπος και επί τόπου, αλλά είναι πολύ πιο αναλυτικός στις οδηγίες στους πρέσβεις του, στους Κυπρίους πρέσβεις, ότι η προϋπόθεση του συντονισμού είναι η έγκαιρη ενημέρωση. Όχι να μαθαίνουμε εκ των υστέρων ότι είμαστε κουκίδα, δηλαδή ότι δεν είμαστε στο διάλογο που θα κάνετε με την Τουρκία. Μάλιστα. Συνεπώς, από τη μία μεριά έχουμε το πώς δουλεύει η Κυπριακή Πολιτεία, αυτό που έχει απομείνει από την Κυπριακή Πολιτεία, τη λαβωμένη, αλλά που έχει τη διεθνή της υπόσταση κτλ. Και από την άλλη πλευρά την ελλαδική, τι έχουμε. Έχουμε τους ψαριανούς, τους πάσχοντες, τους προβατάδες, οι οποίοι έχουν πάρει σβάρνα τα κανάλια και οι πιο λόγοι του ΕΛΙΑΜΕΠ. Και κλείνουν τον συντονισμό, την έννοια του συμβιβασμού σε όλες τις πτώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως και με το σχέδιο ΑΝΑΝ, έναντι 30 Αργυρίων, έχουν αναλάβει να περάσουν μία γραμμή. Ότι η Κύπρος πλέον δεν μπορεί να μας αφορά και ότι δεν έχουμε τίποτα στο Αιγαίο πέρα από τα 6 μίλια. Ότι πάρουμε κέρδος. Αν πάρουμε δηλαδή 12 μίλια έξω από την Κύμη, τεράστια επιτυχία. Αυτά τα πράγματα, αυτό είναι, δεν υπάρχει άλλος όρος. Ο διπλωματικός όρος είναι μειοδοσία. Δηλαδή μπορείς να δώσεις περισσότερα, αλλά μειοδοτείς εις βάρος ποιου των εθνικών σου συμφερόντων. Μισό λεπτό. Δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από κανέναν να το κάνουν αυτό προφανές, οι κυβερνώντες. Προφανές, κανένας. Και κανένας από το πολιτικό σύστημα. Ακούστε εδώ, πριν από λίγο στη Βουλή ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε για τα ελληνοτουρκικά: θα γίνουν υποχωρήσεις, αλλά όχι σε θέματα κυριαρχίας. Τι σας λέει αυτό? Είναι πώς προσδιορίζει την κυριαρχία ο κύριος Γεραπετρίτης. Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε προσδιορίσει στα 6 ναυτικά μίλια. Αν λοιπόν πεις ότι δεν πρόκειται να κατέβει, αυτό που λέει ουσιαστικά είναι ότι δεν θα κατέβει κάτω από τα 6 ναυτικά μίλια. Ότι δεν θα δεχθεί να εκχωρήσει στην Τουρκία νησιά. Επαναλαμβάνω, αυτές οι προτάσεις, αυτές οι εξαγγελίες είναι όπως λένε οι γιατροί πριν την εγχείρηση. Ότι είναι μια δύσκολη εγχείρηση, θα έχετε κάποια κινητικά προβλήματα μετά, αλλά οπωσδήποτε θα είσαστε καλύτερα από το να πεθάνετε, να μείνετε έτσι και να πεθάνετε. Τα κινητικά προβλήματα που σου λέει ο άλλος, η φράση κινητικά προβλήματα είναι ότι μπορείς να περάσεις όλη τη ζωή σε καρέκλα. Σας το λέω εξαιτίας πείρας. Είχα σπάσει νεαρό στο αριστερό μου χέρι πολύ άσχημα στον αγκώνα και μου είπανε στο ΚΑΤ, εντάξει, λέει, θα έχετε κάποια προβλήματα κινητικά. Δεν μπορούσα να δέσω τη γραβάτα μου. Χρειάστηκε να πάω σε στρατιωτικό γιατρό, δεζιπιά, και να μου φτιάξει το χέρι μου να έχει κινητικότητα. Μου είχαν πει δηλαδή ότι πρέπει να είσαι ευχαριστημένος στα 37 μου χρόνια με 75% κινητικότητα στο αριστερό μου χέρι. Άρα, κύριε... Άρα αυτά λέει ο κύριος Γεραπετρίτης. Όποιος ξέρει να διαβάζει, και ξένοι διπλωμάτες ξέρουν να διαβάζουν την διπλωματική διάλεκτο, δεν υπάρχει θέμα. Μισό λεπτό. Έχουμε απεκριθεί.
Άρα μου λέτε ότι εδώ είναι, έχει προχωρήσει η ιστορία. Διότι όταν λες θα γίνουν υποχωρήσεις, αλλά όχι σε θέματα κυριαρχίας και δεν διευκρινίζεις, θα πας έως 12. Δηλαδή τα αλλιευτικά δικαιώματα. Μάλιστα. Θα ψαρεύουν οι άλλοι στα 200 μέτρα από τα κύθυρα, από το καψάλι των κύθυρων. Αυτό το πράγμα είναι. Δηλαδή, τώρα θέλουμε να κοροϊδευόμαστε. Με συγχωρείτε. Και τι σημασία έχει τι είπε όποιος Γεραπετρίτης στη Βουλή. Σημασία έχει τι θα γίνει. Ναι, ακούστε να σας πω εγώ. Δεν θα και είναι... Ο Δημήτριος Γούναρης και οι άλλοι λέγανε διάφορα στη Βουλή και μετά δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί ο κόσμος ήθελε να τους τουφεκίσει. Δωροδοκούσε μια θέση στο απόσπασμα. Και το πρόβλημα δεν ήταν ο κόσμος, ήταν αυτοί που δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Σου λέγανε τι έχουμε κάνει. Τι έχετε κάνει, βρε μάγκες. 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους σκοτώσατε και ξεριζώσατε. Και η απάντηση είναι δεν το κάναμε από πρόθεση. Λοιπόν, ο κύριος Γεραπετρίτης δεν έχει την πρόθεση. Εγώ δεν λέω ότι είναι. Και διαφοροποιούμε από όλους όσους βγαίνουν στα σχόλια, στις εκπομπές και λένε προδότης ο ένας, προδότης ο άλλος. Είναι ένας ανέξοδος τρόπος εκτόνωσης. Το θέμα είναι τι κάνουμε για να σταματήσουμε ανθρώπους που κάνουν ολέθρια λάθη. Και ο κύριος Γεραπετρίτης και ο κύριος Πρωθυπουργός ετοιμάζονται να διαπράξουν ολέθρια λάθη. Λοιπόν, πρέπει, αν ο κόσμος δεν παρέμβει, ούτε κανένας αϊφαντής, κανένας αθρακέας, κανένας μεμονωμένος διδάκτορος του διεθνούς δικαίου ή μη διπλωμάτης ή οτιδήποτε δεν θα τους σταματήσει. Πρέπει να παρέμβει ο κόσμος και να πει θέλω να έχω άποψη, δημοψήφισμα. Δημοψήφισμα πάνω σε τι, σε ποιους αρέσει το συνυποσχετικό στο οποίο θα καταλήξετε με τους Τούρκους και σε ποιους δεν αρέσει. Ποιο είναι το σχέδιο με το οποίο προσέρχεται η Ελλάδα, το εγκρίνει ο κόσμος. Απαιτήσεις, δηλαδή ενημέρωσης και κρίσης στο τέλος. Εγώ καταλαβαίνω. Τι το ανατρεπτικό βλέπετε σε αυτά που κανένα, δηλαδή, αλλά κανένα. Είναι στοιχειώδης δημοκρατία. Μάλιστα. Αλλά ξέρετε, κύριε πρέσβη μου, με συγχωρείτε. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν δεν κάνεις υποχωρήσεις, όπως λες, θα κάνω υποχωρήσεις, αλλά όχι στα θέματα κυριαρχίας, όσα έχουν είναι 6 ναυτικά μίλια. Δηλαδή, ανατολικός Ιεράπετρας να έρθουν οι Τούρκοι 6,1. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έχεις μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο μέχρι τον 28ο μεσημβρινό. Καμία υποχώρηση. Από τον 28ο μεσημβρινό και πέρα, τι λες, τίποτα. Να τα λοιπόν. Κοιτάξτε, είναι ολέθριο να αρχίζει μια διαπραγμάτευση λέγοντας ότι θα γίνουν υποχωρήσεις. Διότι η διαπραγμάτευση από την ελληνική πλευρά πρέπει να εστιάζει στην αποδοχή από τους Τούρκους των όσων εκχωρεί το διεθνές δίκαιο σε μας. Τι να κάνουμε, η Τουρκία είναι υπηρετικό κράτος κατά βάση και τα νησιά κατοικούνταν πριν φτάσουν οι Τούρκοι εδώ και εξακολουθούν να κατοικούνται από Έλληνες. Αυτό δεν είναι μια ορθογραφία της ιστορίας που πρέπει να τη σιδερώσει ο κύριος Γεραπετρίτης και τα διάφορα τρόλ του στο διαδίκτυο. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν η Τουρκία να το αποδεχθεί. Δεν το αποδέχεται. Γιατί δεν το αποδέχεται η Τουρκία? Διότι ο συσχετισμός επί του πεδίου την ευνοεί. Και σου λέει γιατί θα αποδεχθώ μια θεωρία, μια νομική απόφαση τη στιγμή που εγώ μπορώ να τα καταλάβω. Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε το συσχετισμό επί του πεδίου. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Θα πρέπει να ξεκινήσουμε με τα 12 ναυτικά μίλια, να κλείσουμε με ευθείες γραμμές βάσης τους κόλπους, να κλείσουμε το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων με ευθείες γραμμές ανάμεσα στα νησιά. Χωρίς καν να επεκτείνεις. Αν κάνεις αυτό, πετύχει τα πάντα. Σωστό. Και μετά θα πρέπει να αλλάξεις το στρατιωτικό συσχετισμό, γιατί στρατιωτικά είναι ισχυρή η Τουρκία, δεν είναι νομικά ισχυρή. Το στρατιωτικό συσχετισμό, χωρίς να λες πολλά πολλά, θα πρέπει να βάλεις εκείνα τα οπλικά συστήματα στα νησιά, τα οποία θα έκαναν κάθε σκέψη κατάληψης ενός από αυτά απαγορευτική για τους Τούρκους. Τι έχουμε κάνει τώρα? Έχουμε κάποιες μονάδες αυτοάμυνας στα νησιά. Εάν δηλαδή οι Τούρκοι επιλέξουν να προσβάλλουν το Α νησί, τα Β, Γ, Δ, Ε δεν μπορούν να το συνδράμουν. Θα πρέπει να το συνδράμουν κάποιοι εξ Αθηνών. Και οι οποίοι θα δίνουν τη μία στιγμή ετοιμότητα στα Ραφάλ, την άλλη θα τα ακυρώνουν. Τα έχουμε δει στην Κύπρο αυτά το 1974. Δεν έχει αλλάξει τίποτε. Αν πιστεύετε ότι ο Γεραπετρίτης έχει διαφορά από τον Κυπρέο, σας λέω στα μυαλά καμία. Απλώς ο Κυπρέος ήταν μάνου μιλιτάρι, εδώ ο Γεραπετρίτη τον έβαλε το 41%.
Αλλά αν δείτε τι λένε, λένε ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, ναι, έχει δημοκρατική νομιμοποίηση να είναι υπουργός εξωτερικών ο ΜΕΝ, ο Γεραπετρίτης, δεν είχε ο Κυπρέος, αλλά το θέμα είναι τι λέει. Και εν πάση περιπτώσει, να υπενθυμίσω στους ακροατές ότι το 41% αφήνει ένα άλλο 59% απ' έξω. Δηλαδή δεν είναι 41% δικό μας, είναι ότι θέλουμε, του κάνουμε φωτιά, το βάζουμε έτσι, γουστάρουμε, το καίμε 4-5 μέρες και οποιανού αρέσει. Γιατί πιστεύετε ότι η αδυναμία του ελληνικού κρατικού μηχανισμού να χειριστεί κατ' επανάληψη το φαινόμενο που λέγεται πυρκαγιές, τις πρόσφατες, με τον θρίαμβο του 41%, δεν θα ισχύσει στο επίπεδο του Υπουργείου Εξωτερικών. Όταν η μέθοδος επιλογής των στελεχών της πυροσβεστικής και των στελεχών του Υπουργείου Εξωτερικών είναι η ίδια. Είστε πιστοί όχι στην δημοκρατία, στην οικογένεια. Κύριε Πρέσβη. Και κυκλοφορούν οι διάφοροι γνωρίζοντας ότι παρακολουθούνται. Πλέον αυτό είναι κατοχυρωμένο δικαίωμα. Κύριε Πρέσβη, αντί άλλου επιλόγου, θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ στο μέτρο του εφικτού, σταχυολογώντας αυτές τις εξελίξεις, γιατί ως φαίνεται παίρνουν ρυθμό φωτοβολίδας πια αυτά που έρχονται, και βλέπω και μία συζήτηση στο πολύ χαλαρό. Δηλαδή άμα φτάσουμε στο σημείο σήμερα το πρωί, μία ημέρα μετά την μαύρη επέτειο, να ξαναθυμηθούμε ότι οι Κύπροι κάναν μακακία που δεν ενέκριναν το σχέδιο Ανάν, μία μέρα μετά, καταλαβαίνετε πού θα πάει η συζήτηση στη δημόσια ατζέντα και θα μπλεχτεί ο κόσμος και σε ορολογίες, συνυποσχετικά, διάλογος, διαπραγμάτευση, συνεκμετάλλευση, συνδιαχείριση, το ένα το άλλο, και θα πει ρε παιδί μου εντάξει, μία λύση να τελειώνουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ έχετε ένα, σας φορτώνει ένα βάρος, κλείνοντας, να μας πείτε τι κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να είναι καθαρό στον Έλληνα. Στον Έλληνα θα πρέπει να είναι καθαρό το εξής, ότι οι σύμμαχοί μας και η κυβέρνησή μας, χάρη της ενότητας του ΝΑΤΟ, προτάσσοντας όπως έγραψαν οι αρχηγοί επιτελείων στις 2 Αυγούστου του 1974 στον Αβέροφ, τον μείζωνα στόχο, τον μείζωνα εθνικό σκοπό που ήταν η αποφυγή ελληνοτουρκικού πολέμου και διάρρηξης της συμμαχίας. Λοιπόν, ακριβώς με τον ίδιο μείζωνα στόχο, 50 χρόνια μετά, έρχονται και επιχειρούν να ακροτηριάσουν την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Ελλάδας. Θέτουν σε κίνηση εξελίξεις, τις οποίες δεν θα μπορέσουν στο τέλος να ελέγξουν. Και ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν υπάρχει κανένας σωτήρας, κανένα κόμμα πολιτικό που δεν υπάρχει, ας πούμε, να δείτε τις αντιδράσεις, παρά μόνο οι ίδιοι θα πρέπει να φτιάξουν, να κινηθούν πρωτοβουλιακά και να φτιάξουν εκείνα τα όργανα λαϊκής πρωτοβουλίας, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με συγκεκριμένα κόμματα, και να απαιτήσουν ως πολίτες αυτής της χώρας τα δικαιώματά τους. Και το δικαίωμά τους είναι να εγκρίνουν οτιδήποτε έχει να κάνει με την αδαρχική ακεραιότητα και κυριαρχία της χώρας. Να το εγκρίνουν και να είναι ενήμεροι επ' αυτών. Συνεπώς, εάν αυτό το καθήκον, όπως και το καθήκον της άμυνας, το αναθέσουν σε κάποιους ειδικούς, εάν δηλαδή οι κάτοικοι των νησιών πιστεύουν ότι θα έρθει να τους σώσει ο κύριος Φλόρος, το παίζουν κορώνα γράμματα, διότι ο κύριος Μπονάνος δεν ήρθε στην Κύπρο. Και όχι μόνο δεν ήρθε, άφησε τους δικούς του αξιωματικούς και τους ομόφρονές του, οι περισσότεροι που ήταν στην Κύπρο ήταν των ιδίων αντιλήψεων, να σφαγιάζονται. Λοιπόν, αν ο κόσμος δεν καταλάβει ότι η χώρα αυτή δεν είναι αυτό που τις λένε οι θεσμοί, είναι ο ίδιος. Είναι ο ίδιος. Τότε οι θεσμοί θα πάψουν να είναι αδιανά που κάμισα και θα έχουν από πίσω το βάρος της λαϊκής πρωτοβουλίας. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει σε όλα τα νησιά να έχουμε συλλόγους για την προστασία της Ρώσης Σαλαμάνδρας. Σωστά. Για την οχιά της Μήλου. Σωστότατα. Να έχουμε και τέτοιους συλλόγους. Και να μην έχουμε συλλόγους για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Το θεμελιώδες για τους νησιώτες, η Αλία, να μην έρχεται ο οποιοσδήποτε αλλοδαπός και δύο Τούρκος αλιέας στα 200 μέτρα από την ακτή τους.
αυτό βλέπουν και οι τρίτοι και οι απέναντι και θεωρούν ότι εντάξει, την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και του κ. Γεραπέτρη τους έχουμε. Θα φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό και από εκεί και πέρα θα συνακολουθήσει και άλλος και άλλος. Ο πρώτος θα είναι ένα σκαλί για τον κατήφορο παραπέρα. Τον κόσμο δεν έχουν. Αν λοιπόν ο κόσμος μένει στο παραστήνιο, περιορίζεται στο να σερβίρει και να προσπαθεί να βγάλει με 4 μήνες σεζόν τα έξοδα μιας χρονιάς, αν αυτό είναι το όραμά του, τότε εντάξει. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι το όραμα των περισσότερων αυτό. Θα μου επιτρέψετε μια ευρύτερη παρατήρηση ιστορικού χαρακτήρα, διότι σε 2-3 μέρες έχουμε 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης. Με όλα αυτά που περιγράφουμε, δεν χρειάζεται να το επαναλάβει. Αναθεωρείται η συνθήκη της Λοζάνης. Πέραν των 3 μιλίων από τις ακτές, αρχίζει και απλώνεται η Τουρκία. Αυτό δεν έλεγε η συνθήκη της Λοζάνης μέχρι εκεί. Η συνθήκη της Λοζάνης είχε ένα άρθρο που έλεγε, κάλυπτε ακριβώς αυτή την πρόνοια, ότι δεν αναφερόντουσαν ονομαστικά όλα τα νησιά και οι νησίδες, 3.000 είναι στο Αιγαίο. Mm. Και είπε ότι οτιδήποτε, με εξαίρεση, οι Λαγούσες, νήσι, Ήμβρος, η Τένερος, οποιοδήποτε άλλο νησί που κοίται μακρύτερα από 3 ναυτικά μίλια των ακτών της Ανατολίας, ανήκει, περιέρχεται στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτή είναι η νομική βάση, την οποία περιέργως πώς ξεχνούν διάφοροι στο ΕΛΙΑΜΕΠ, και την οποία πολύ εύλογα οι Τούρκοι προσπαθούν να αναθεωρήσουν. Αλλά θα λέω, το ζήτημα είναι να αναθέσουμε στο ΕΛΙΑΜΕΠ ή στο ΙΔΙΣ ή σε διάφορα ποικιλώνυμα ιδρύματα, δεν είναι το ίδιο, δεν τα βάζω στο ίδιο καλάθι. Αλλά θέλω να πω, πρέπει να βρούμε κάποιον εργολάβο για την αμυντική μας κατοχύρωση. Ο κόσμος τι κάνει? Δηλαδή, αν είναι έτσι, θα πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες ότι όταν φτάσει ο Οκτώβρη δεν θα πάρουν το τελευταίο τσάρτερ και θα φύγουν. Αυτοί μένουν εδώ. Και οι άλλοι απέναντι, και αυτοί μένουν εκεί. Συνεπώς, αν ο κόσμος δεν το πάρει πάνω του, σας το λέω με πλήρη αντίληψη κρατικού λειτουργού τόσα χρόνια, η παλαϊκή άμυνα και αυτά που η εξωτική πολιτική του Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν μια καλή στιγμή για την Ελλάδα, άσχετα αν οι προθέσεις δεν γίνανε πράξη, η δύναμή της ήταν ότι ο κόσμος συμμετείχε. Όταν το 87 έγινε η επιστράτευση, ο κόσμος πήγε. Και οι στρατιώτες, αυτοί οι οποίοι αισθανόντουσαν ότι εξέτειαν ποινή στο στρατό, ξαφνικά μεταμορφώθηκαν σε συνειδητούς πολίτες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα εργαλεία, ναι, τα τουφέκια και τα σχετικά που ήταν στα χέρια τους, για έναν υπέρτερο σκοπό. Δεν πρόκειται να σώσουν την Ελλάδα ούτε οι στρατολάγνοι, ούτε αυτοί που, πώς το λένε, εξπερματώνουν διαβάζοντας τις ικανότητες των οπλικών συστημάτων που θα πάρουμε, αλλά αυτοί οι οποίοι ακόμη και με πέτρες θα πολεμήσουν, θα δεχθούν να πάνε στη μάχη, θα μάχονται για την εθνική τους κυριαρχία. Αν αυτό το καταλάβουμε και το δείξουμε, έχουμε πετύχει το 50%. Δεν το έχουμε δείξει. Δεν έχουμε πείσει τους πάντες ότι αυτό είναι μια υπόθεση παλαϊκή. Τις κυβερνήσεις τις έχουν στα χέρια οι σύμμαχοι και οι ξένοι. Τον λαό όχι. Κύριε Ιφαντή, θέλω να σας ευχαριστήσω κυρίως για την πολύτιμη κατάθεση γνώσεων και σε αυτή τη ραδιοφωνική περίοδο. Και ανανεώνουμε, θέλω να ελπίζω να είμαστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη, για το βήμα που ήταν η φιλόξενη εκπομπή σας και για την κοινωνία πνεύματος με τους ακροατές, βλέποντας τα σχόλιά τους. Αισθάνεται κανείς ότι δεν είναι φωνή βοώσα εν τη ερήμο. Να είστε καλά. Και γι' αυτό είναι ένα μεγάλη ηθική ικανοποίηση για όλους όσους καταθέτουν τις απόψεις τους. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Είστε επανειδήν. Καλημέρα. Είστε επανειδήν, κύριε Σαχίνη. Γεια σας.